Καλημέρα. Κουνιέται. Κουνιέται. Λοιπόν, Αριστοτρίτη. 28 Ιανουαρίου 2020. 2020. 2020. 20 στα 20, ο άριστος χρόνος. Λοιπόν, έχουμε μία επιστολή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από μία μαμά. Τι είναι σωστό και τι λάθος τελικά, ρωτάει. Άραγε για ποιο θέμα. Καλημέρα σας αγαπημένες μου. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετό, σε όσα μας προσφέρετε μέσα από τα vlogs. Θα παρακαλούσα μαζί με την Αριστονίκη μας, δες πόσο σας αγαπάει ο κόσμος, να με βοηθήσετε με τις απόψεις και τις γνώσεις σας για το πιο κάτω θέμα, το οποίο θέμα για μερικούς μπορεί να φανεί γελίο. Είμαι μια νέα μητέρα 35 ετών, ενός κοριτσιού 4 μηνών. Μετά από συζητήσεις που είχα με άλλους γονείς, μου ανέφεραν ότι κάνουν μαζί μπάνιο με τα παιδιά τους, παιδιά ηλικίας δημοτικού. Κατά πόσο είναι σωστό εντός εισαγωγικών και φυσιολογικό εντός εισαγωγικών να γίνεται αυτό, το παιδί να βλέπει γυμνό τους γονείς. Θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία, μέχρι και σήμερα, να κάνω μπάνιο με τον πατέρα μου. Θα θυμάται από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα. Τα αισθήματα μου γι' αυτό θα τα περιέγραφα μέχρι σήμερα περίεργα. Δεν ήταν κάτι αισχρό ή ανήθικο, απλώς για μένα ήταν και είναι άβολο. Και είναι κάτι που έχει μείνει στη μνήμη μου μέχρι και σήμερα. Όπως λες και εσύ στο βιβλίο σου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», δεν μπορεί κανένας μας να είναι ιδανικός και σωστός γονιός. Προσπαθώ όμως να είμαι όσο πιο συνειδητή και ευσυνείδητη γίνεται. Σε αυτό το νέο ρόλο που ανέλαβα και το κάθε τι θέλω να το μελετώ, δίνω βάση στις λεπτομέρειες σε απλά και σε πιο σοβαρά θέματα και απαιτώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό στο παιδί μου, να το εφοδιάσω με όσα μπορώ για να το κάνω δυναμικό, ανεξάρτητο και αυτοσυντήρητο στο μέλλον. Κάτι που δεν έκαναν οι δικοί μου γονείς 100% σε μένα. Τα φιλιά μου στην Αριστονίκη, εύχομαι να είχα ανθρώπους σαν εσάς δίπλα μου. Είστε όλα τα λεφτά του κόσμου και ευλογημένοι όλοι όσοι σας έχω στη ζωή σας, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να ζήσει και το κοριτσάκι. Συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τη γονεϊκότητα, τη μητρότητα. Δικό σου. Συνείδητο τρόπο. Ευσυνείδητο και ευσυνείδητο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε εμείς με το σώμα μας, με το πόσο άνετοι είμαστε. Δηλαδή, οι γονείς. Όλοι μας. Δηλαδή, αν εγώ είμαι άνετη με το σώμα μου και δεν έχω πρόβλημα να με βλέπουν γυμνό, ας πούμε, ή είμαι εντάξει με την αρσενοπότητα μου, με την θηλυκότητα μου, με όλο αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με το σώμα μας, δεν το βρίσκω κακό. Θα αλλά κάνω γυμνή με τα παιδιά τους μπάνιο γονείς. Θα προτιμούσα να είναι ομόφυλος πατέρας, ομόφυλος δηλαδή πατέρας, η μητέρα με την κόρη, ναι, και ο πατέρας με το γιο. Ναι. Στον πατέρα με το γιο, ναι, όταν το αγοράκι είναι μικρό και ο μπαμπάς φυσικά είναι μεγάλος, επειδή υπάρχουν διαφορές στο σώμα του παιδιού από τον πατέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρίνει το αγοράκι το σώμα του με τον μπαμπά του και να νιώσει μειονεκτικά? Όχι, θα το εξηγήσει. Άμα είναι άνετοι οι άνθρωποι και συζητούν τέτοια θέματα στο σπίτι τους, εύκολα μπορείς να το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Ότι όταν μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και το σώμα μας, ότι έχουμε τριχοφυΐα. Ναι, και αυτό το λέω με βάση τα πολιτιστικά μας έτσι θέματα. Δηλαδή, ίσως σε άλλες κοινωνίες που είναι ακόμα πιο άνετοι άνθρωποι με αυτό, να κάνουν και ο άλλος γονιός με το παιδί. Γιατί σε αυτή την περίπτωση της κοπέλας την ενοχλεί και το θυμάται με αρνητικότητα ότι ο πατέρας της όταν ήταν μικρή έκανε μπάνιο μαζί της και λέει δεν ήταν κάτι αισχρό ή ανήθικο, αλλά νιώθει άβολα? Εντάξει, είναι ανάλογα με το... Δεν ξέρω τώρα, δεν μίλησα μαζί της για να δεν ήμασταν εκεί, ούτε ήμασταν εκεί. Αλλά είναι σεβαστικό αυτό που λέει. Είναι το βίωμά της και από τη στιγμή που είναι το βίωμά της, εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε κάτι αντίθετο. Αλλά ο καθένας κρίνει με βάση το μεγάλωμα του, με βάση το πώς είναι αυτός με το σώμα του. Επίσης, το πόσο ιδιωτικές στιγμές θέλει να κρατήσεις κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι καλό να κάποιες στιγμές ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Μιλάς για τους γονείς ή για τα παιδιά? Για όλους. Δεν είναι καλό να κρατήσουμε και κάτι ιδιωτικό, να είμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας, να ηρεμούμε, να κάνουμε κάτι για μας. Δηλαδή, αν τα μοιραζόμαστε όλα με όλους,
Στο τέλος θα υπάρξει κάποια ώρα που να θέλουμε να είμαστε. Δεν μπορεί να χάσει τον εαυτό σου. Ναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να είναι και μόνος του. Κάποια πράγματα να τα αφήσει να τα κάνει μόνος του. Κοιτάξτε, εγώ έχω την άποψη και να σε ρωτώ για να μου πεις αν είναι ορθή η άποψη μου, τη γνώμη σου ως πιο ειδική από μένα. Όταν έχεις ένα βρέφος μηνών, το οποίο δεν καταλαβαίνει πράγματα, είναι κακή ιδέα αν μπει στο μπάνιο μπαμπάς και να κρατά το μωρό και να το λούζει όρθιο. Γιατί πολλές φορές τα βρέφη είναι πιο εύκολα τα λούζεις όρθια. Ναι, σε αυτές τις ηλικίες δεν ναι, καταλαβαίνει. Ναι. Όταν όμως το παιδί αρχίζει και μιλάει και καταλαβαίνει και μπορεί να ρωτάει ερωτήσεις ή πράγματα, βλέπουμε και όλα σαν είναι άνετο το παιδί, αν... Αν είσαι εσύ άνετος με το σώμα σου. Ναι ρε, αλλά ο γονιός μπορεί να είναι άνετος, το παιδί όμως... Ας σου πω κάτι, γνωρίζω οικογένειες στις οποίες μπορεί να κάνει ο πατέρας μπάνιο με τα παιδιά, αλλά φοράει ένα μικρό μαγιό, φοράει ένα σπίτο μαγιό, ένα μαγιό σαν εσωρουχό, ώστε τα γεννητικά του όργανα να μην είναι σε κινηθιά με τα παιδιά του, γιατί και στη θάλασσα που πάμε, τα παιδιά μας βλέπουν με το μαγιό. Ναι, σωστό. Ξέρω περιπτώσεις που φίλων μας που έλεγαν ότι λούζει ο πατέρας στα παιδιά. Μιλούμε τώρα για παιδιά προδημοτικής ηλικίας, δημοτικής ηλικίας. Είναι πιο εύκολο να μπουν όλοι μαζί, ειδικά κάποια σπίτια που έχουν δωμάτιο τους, που μπαίνεις με. Από εκεί σε ένα στο σπίτι σου έτσι είναι, που είναι ντουζιέρα, που δεν είναι μπανιέρα, που μπορούν να σταθούν δύο ή τρεις άνθρωποι μαζί, άμα είναι και πιο μεγάλο. Και να πει ο πατέρας μαζί με τα παιδιά να κάνει μπάνιο τα μωρά του. Για να βοηθήσει στην ανατροφή των παιδιών του. Και κάποιοι μου λένε ότι φοράει ένα μικρό μαγιό. Ναι. Έχει να κάνει με, την, με το πώς μεγαλώνει κάποιος. Όχι, ξέρω να παντελώνει μεγάλο. Και με τα πολιτιστικά θέματα που έχει. Εκεί πριν νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Νομίζω και εγώ το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή και εγώ δεν θα ήθελα να... Στα δικά μου τα παιδιά να. Εμάς μας έκανε μπάνιο ο μπαμπάς μου, ήταν μια από τις δουλειές που έκανε ο πατέρας μου τον μπάνιο, αλλά εκείνος ήμασταν στην μπανιέρα εμείς, εκείνος ήταν έξω από την μπανιέρα και μας έλουζαν. Όπως έλουζαν και τα δικά μας τα μωρά όταν έμενα σπίτι του τα Σαββατοκύριακα, αλλά αυτός ήταν ντυμένος. Και σε κάποια. Θυμούμαι σε πιάνει. Και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία τους έλουζα μαζί και μετά όταν. Άρχιζαν να θέλουν να έχουν ιδιωτικότητα, το σεβόμουν και έλουζα πρώτα τον έναν και μετά τον άλλο. Εν υπερβολή τούτο που περιέγραψε για τον μπαμπάντης. Κοίταξε να δεις, στο δικό μας πολιτισμό θα το βλέπαμε λίγο με σκεπτικισμό αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, μωρά ξένος ο πατέρας της. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, οι Γάλλοι για παράδειγμα είναι πάρα πολύ άνετοι με το σώμα, ναι. Τους κάνουν και γυμνισμό οικογενειακό κλπ. Αυτό λέω. Ότι είναι μέσα στην κουλτούρα του. Και το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι κάτι. Ναι, το έχει ξεκαθαρίσει. Απλά κάτι... αυτό ότι νιώθει άβολα λέει κάτι για, το δικό της, για την δική της στάθμη. Εκεί που είναι το δικό της όριο. Και είναι καλά να μην κάνει κάτι στο παιδί της που να μην νιώθει άνετα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει πρέπει να μας βλέπουν τα παιδιά μας γυμνά για να μεγαλώσουν φυσιολογικά. Όχι. Ούτε το αντίθετο. Ούτε το αντίθετο. Απλά είναι θέμα πολιτισμού αυτό για μένα. Πιο πολύ και διαπαιδαγώγησης και μεγαλώματος. Γνωρίζω σπίτια στα οποία είναι πιο αποδεκτή ή πιο συνηθισμένη η γυμνότητα της μαμάς. Όχι με την έννοια ότι κυκλοφορεί συνέχεια γυμνή. Ότι η μαμά μπορεί να βγει από τον μπάνιο γυμνή και να περάσει από το διάδρομο να τη δουν τα παιδιά. Να πάει στο δωμάτιο του να ντυθεί, ο πατέρας όμως μπορεί να βάλει μπουρνούζι. Τότε γιατί έτσι, λίγο. Κοίταξε να δεις, εγώ το θεωρώ. Εσύ μιλάς και για τον ομόφυλο γονέα, ότι καλύτερα δεν πειράζει αν η κόρη δει τη μαμά γυμνή, δεν πειράζει αν ο γιος δει τον πατέρα γυμνό, είναι καλή ιδέα να μην δουν το... Όχι να μην δουν. Δηλαδή δεν είναι ότι κρύβουμε κάτι, απλά δεν θα το κάνουμε και, πώς να το πω, να το επιδιώξουμε κιόλας. Τώρα αν μας εδεί, δεν είναι να τύχει κάτι, δεν είναι να πάθει κάτι το μωρό. Ούτε να κρυφτείς εν το σωστό, γιατί είναι σαν να κρύβεις το φυσιολογικό. Σαν να του λες είναι κακό το σώμα, ναι, και ακριβώς, το κρύβουμε. Αλλά ούτε και να το επιδιώκεις κιόλας. Okay. Αυτής της άποψης είναι. Ναι. Και έχει να κάνει με το κομμάτι των δικών του ο καθένας. Δηλαδή, τι νομίζει, τι νιώθει καλά ο ίδιος. Δεν είναι κακό να δείχνει. Δηλαδή, το σώμα από τη μας. Στιγμή που οι φίλοι σου λένε ότι το κάνουν αυτό με τα παιδιά τους που είναι ηλικίας δημοτικού,
δική τους δουλειά τι κάνουν, θα τους πούμε μην το κάνεις. Δεν είσαι όμως υποχρεωμένη να το αναπαράγεις και εσύ στο δικό σου παιδί, εφόσον δεν είναι κάτι που το θέλεις και κάτι που σε εκφράζει. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Δύσκολα θέματα τούτα. Μιλάμε εύκολα. Κοίτα, για αυτά. Δύσκολο θέμα είναι θέμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και έχει να κάνει με τα όρια του καθενός. Το γενικό μήνυμα που πρέπει να αφήσουμε είναι ότι δεν ντρεπόμαστε για το σώμα μας, δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε, αυτό είναι το σώμα μας και όλα τα μέλη του σώματος μας είναι φυσιολογικά και δεν είναι κακό να τα ονοματίσουμε, να τα πούμε με το όνομα τους ή γενικότερα να ρωτήσουμε για αυτά, αλλά αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε άνετα με το να το κάνουμε επίτηδες αυτό το πράγμα, γιατί να το κάνουμε. Ναι. Υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Το άλλο που θέλω να σου πω, που πρέπει να έχεις και εσύ παρόμοια εμπειρία, είναι ότι τα παιδιά μέχρι μια ηλικία δεν ντρέπονται για το σώμα τους. Τα αγόρια και τα κορίτσια. Δηλαδή, επειδή θέλουν να τους κάνουν οι γονείς τους μπάνιο, η μάμα τους, ο παπάς τους να τους κάνουν μπάνιο. Έρχεται μια ηλικία στην προεφηβεία που σου λέει: θέλω να κάνω μόνος μου μπάνιο. Θέλω να κάνω μόνη μου και μπάνιο. Και κλειδώνονται κιόλας. Και εκεί πρέπει να το σεβόμαστε. Φυσικά και στο δωμάτιο κλείνουν τις πόρτες και στα μπάνια κλείνουν τις πόρτες. Και στην τουαλέτα όταν πηγαίνουν γενικότερα. Ναι, και εγώ το θυμάμαι από τα δικά μου τα παιδιά. Και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Ότι μέχρι τη δεύτερη σχολική ηλικία ήθελα να του κάνω εγώ μπάνιο, μέχρι την πρώτη σχολική ηλικία. Δηλαδή μέχρι τα 7. Και παίζαμε το νερό. Μπορεί να μπαίναν και αδερφάκια μαζί να παίζουμε το νερό κτλ. Αλλά μετά, μόνοι του. Ο καθένα μόνο. Άρχισε, ναι. Και εκεί το σέβεσαι. Το σέβεσαι. Δεν μπαίνει. Αν το παιδί σου και δεν θέλει ούτε ο γονιό να μπει, είτε είναι ο ομόφυλο γονέα, είτε είναι ο γονιό του. Δεν θέλει κανένα γονιό. Κανένα ούτε η μάμα του, ούτε ο παπά του. Κανένα απολύτω. Ναι. Θέλει να είναι μόνο του. Και αυτό είναι. Και το σεβόμαστε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είναι Τρίτη. Τρίτη 21. 28. Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Τα δύο εικοσάρια. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη μετά στον Νίκη.